Καλώς ήρθατε στο Balkan Express. Το ταξίδι αρχίζει. Μέσα από ιστορίες ανθρώπων και τόπων, περνάμε σύνορα, γέφυρες, ακολουθούμε τη μουσική, τους μύθους, τις παραδόσεις, τη σύγχρονη ζωή. Προορισμός, τα Βαλκάνια. Στο σημερινό επεισόδιο θα συναντήσουμε δύο φίλους μουσικούς. Έναν Τούρκο και έναν Έλληνα. Απόψε συναντάμε δύο φίλους, έναν Τούρκο και έναν Έλληνα. Παίζουν μαζί μουσική, επικοινωνώντας χωρίς πολλά λόγια. Ο Αχμέτ Μισιρλί, κάτοικος της πόλης, παίζει το παραδοσιακό κρουστό ταρμπούκα. Ο Κώστας Αναστασιάδης δίδαξε για 4 χρόνια στο Ινστιτούτο Μουσικής της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα ζει στο Κιλκίς. Now I am train station in Selanik and I am coming here for play this great master, drums master. Yesterday we had for me it's really new concept. It was a great time, great experience. We meet with Kostas before 3 years ago in Athena Percussion Festival. I was really shocked, you know, long time nobody make me really like him, strong effect. He's really great maestro, great, great drummer. Ήθελα να καταφέρω με την Ένωση αυτών των ανθρώπων ήταν να φέρω κοντά μου πρωτόγωνα όργανα όπως είναι το Didgeridoo από Αυστραλία και είναι το πρώτο πνευστό. Το Bilibao Βραζιλία είναι το πρώτο έγχορδος κιθαρίστας. Δεν το συζητάω για τα τύμπανα, άσχετα αν το drum set μιμείται τα τύμπανα, αλλά το τύμπανο είναι όντως και αυτό πρωτόγωνο. Και βρεθήκαμε κι εμείς σε καινούργιες καταστάσεις, οι οποίες μας φέρανε πιο κοντά σαν ανθρώπους. We have no any idea, but we say the same time, the same sentence in written. This meaning, we look to life, it's very close. We are, we was so far, I was never know him, he was never know him. But it's music, it's magic, really art, it's magic, you know, make people from everywhere. And they understand each other very well. They cannot explain, but we understand each other very well, and we try to more understand, more searching. We have a time we just start, you know, and we will do, I hope, in the future many, many things. I am so happy to be here. Με τον καιρό και με τη μελέτη που κάνουμε μεταξύ μας, αναπτύξαμε μέσω της παγκόσμιας διαλέκτου της μουσικής, αναπτύξαμε μια πολύ καλή επικοινωνία, η οποία μας φτάνει τελικά σε άγνωστες πτυχές, αλλά τελικά εκεί βρίσκεται και το ωραίο. Είναι κάτι σαν το λίθαργο του μαραθωνιοδρόμου, δηλαδή μετά από κάποια χιλιόμετρα ο άνθρωπος δεν τρέχει πια με τη δύναμη του σώματος παρά με την ψυχή. We'll be right back.
I think this is the Sprutel. Without nothing, you play there without anything, you know, just enjoy and just search new things. And remember me Balkan. It's Balkan for me. When I hear Balkan, my feeling is fast. 716, 916, ta 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 ta, you know, like this kind of Balkan in my head, like this. Bulgarian, for example, I saw Bulgarian musician. They are so fast, incredible fast. You know, I haven't no deeply idea, but I know some folklore, some things from Balkan. You know, and we share really the same rhythms, the same folklore, the same costume, the same food. Pa pa dun, ta dun, ba ta dun dun dun, pa pa dun, ta ta dun, tu ba, ba ta dun dun dun, pa ta dun, ta ta dun. Πάμε μαέστρο μου, πάμε να πάρεις το τρενάκι, να φύγεις σιγά σιγά. You go man to Istanbul, I come in after a week for sure, something with Sofia or take the car. Ο Κώστας φιλοξένησε τον Αχμέτ στο σπίτι του. Οι δύο φίλοι ταξιδεύουν συχνά για να βρεθούν μαζί, είτε στην πόλη είτε στη Θεσσαλονίκη. Το τρένο για την πόλη σε λίγο αναχωρεί. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. My pleasure. My pleasure to play again with Thank you. Me too. Can't wait to see you again soon. God bless you. We meet soon. I come to Istanbul. After 2 weeks or something, I will be there, man. Okay. I'll see you. Okay. Love you. Thank you for everything. Can't wait. Have a nice trip. Okay. Τα Βαλκάνια έχουν ρυθμό, όπως λέει ο Αχμέτ. Γι' αυτό και το τρένο είναι το καλύτερο μέσο για να ταξιδέψουμε. Μας δίνει χρόνο και ευκαιρίες να γνωρίσουμε ανθρώπους. Η μουσική και τα τρένα ενώνουν τους λαούς των Βαλκανίων. Κάθε αποχαιρετισμός κρύβει ένα καλωσόρισμα.